Τα αιτήματα που θέτουμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν να κάνουν με τα εγγυοβελτιωτικά έργα, το φράγμα του Μπαδιά, τη βελτίωση των αρδευτικών δικτύων όλου του Δήμου, τη μελέτη διαχωρισμού αρδευτικών και κυντρευτικών δικτύων Καστελίου Θραψανού, ένα master plan και προμελέτες για νέα μικρά φράγματα και βέβαια το αίτημα για παραχώρηση των 5 οικοπαίδων που θα μας χρησιμεύσουν για την οικοδόμηση κοινοφελών δραστηριοτήτων, κτηρίων που θα στεγάσουν κοινοφελείς δραστηριότητες, όπως βρεφονηπιακός σταθμός και μονάδες που θα διατεθούν για σχολικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και βέβαια χώροι που εξυπηρετούν την βιώσιμη κινητικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με την παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των 5 αυτών οικοπαίδων. Ωραία. Και μια τελευταία δήλωση σε σχέση με την παρέμβαση που έγινε για το ειρηνοδικείο στο Καστέλι, παρακαλώ. Τα ειρηνοδικεία σε όλη τη χώρα καταργούνται. Όμως ορίζονται ως περιφερειακές έδρες πρωτοδικείων, πρώην έδρες ειρηνοδικείων. Εδώ, στο νομό μας, έχει προταθεί να λειτουργήσει ως περιφερειακό πρωτοδικείο μόνο αυτό των Μυρών. Εμείς λοιπόν, σε σύγκριση και με τους άλλους όμοιους νομούς, όπως ο νομός Ηρακλείου, δηλαδή Αχαΐα, Έτωλο, Ακαρνανία, Λάρισα, όπου προτείνονται δύο περιφερειακά πρωτοδικεία, προτείνουμε να λειτουργήσει το πρωτοδικείο Καστελίου, όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, αλλά και για ουσιαστικούς. Η πόλη της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου είναι δύο, Μεσαρά και η Παιδιάδα, ο Δήμος Φεστού και ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας. Δεν νοείται λοιπόν να μην γίνει περιφερειακό πρωτοδικείο στο Καστέλι, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και ιδιόκτητο το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.